πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Νομίζω ότι οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ αυτό το έλεγαν καιρό. Έτσι δεν είναι, κύριε Βλάδο? Είναι μαζί μας ο κύριος Χάρης Βλάδος, καθηγητής Διεθνών και Οικονομικών Σχέσεων. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Και εγώ, αγαπητή κυρία Δράκου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Να είστε καλά. Δικαιολογημένα λέτε ότι αυτό το οποίο παρουσιάζεται στις μέρες μας, που είναι μια τάση πληθωριστική με διεθνή εμβέλεια, είναι κάτι το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν αναμενόμενο. Mm-hmm. Μήνες αρκετούς πριν το σημειώναμε ότι κάποια στιγμή στους επόμενους μήνες θα παρουσιαστεί αυτή η τάση, η οποία, προσέξτε όμως, δεν πρέπει να την τοποθετούμε σε ένα επίπεδο υπερβολής. Δεν πρόκειται που εξαιτίας αυτών των τάσεων να έχουμε ένα μαύρο χειμώνα. Δηλαδή, όπως ίσως να ήταν λάθος να μην έχει υπογραμμιστεί τους προηγούμενους μήνες ότι αυτό το πράγμα το έχετε, περιμένουμε, ναι. Έτσι δεν πρέπει σε αυτή τη φάση να θεωρήσουμε ότι αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα γκρεμίσει την οικονομία μας. Αυτό επουδενή. Από την ανάποδη δηλαδή φορά πλέον, ενώ πριν από μερικούς μήνες το σημείωνα, από την ανάποδη φορά έχω να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι στα πλαίσια της οικονομίας μας θα απορροφηθεί. Όχι με ιδιαίτερα μεγάλη οδύνη, δεδομένου ότι δεν φαίνεται από κανένα στοιχείο ότι μιλάμε για την δημιουργία ενός σπιράλ πληθωριστικού, το οποίο θα, μέσα στο χρόνο θα πάρει βάθος. Θα έχουμε κάποιες αυξήσεις, κυρίως στην ενέργεια και σε στο κάποια ρεύμα, προϊόντα δηλαδή, εξαιτίας, ναι, σε κάποια προϊόντα εξαιτίας διεθνών ελλείψεων, ξηρασιών κτλ. Τα οποία όμως μην έχουμε την εντύπωση ότι θα αλλάξουν σημαντικά το δίκτυο τιμών των προϊόντων. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δύσκολα, θεωρώ απίθανο, να οδηγήσει στη δημιουργία ενός πληθωρισμού έτσι όπως τον είχαμε γνωρίσει πριν από 20-25 χρόνια. Απ' την άλλη μεριά, επειδή συχνά τοποθετείται από πολλούς και διάφορους, δεν πρέπει να είναι, ας το πούμε σε εισαγωγικά, και υστερικά τα μέτρα της δίθεν αντιμετώπισης. Ούτε χρειάζεται να διατιμήσουμε κάποια προϊόντα, ούτε χρειάζεται να αφήσουμε την αγορά κλειδωμένη σε τιμές, όλα αυτά. Δεν τα έχουμε δει βέβαια ακόμα αυτά τα μέτρα. Μα και δεν θα πρέπει να τα δούμε. Δηλαδή οποιοδήποτε τα εισηγείται, βέβαια υπερβάλλει. Είναι μια, ας το πούμε, μια εικόνα σαν να έχεις βγάλει ένα έξεμα στο χέρι και να κάνεις χειρουργείο ή να το καυτηριάζεις ή να κάνεις εγχειρήσεις. Είναι κάτι το οποίο θα απορροφηθεί. Έτσι σε τσίμπησε μια τσούχτρα, το ξέρες. Θα το απορροφήσει ο οργανισμός. Ακούγεστε, και μου αρέσει αυτό, ακούγεστε πολύ καθησυχαστικός. Το αστείο, κυρία Δράκου, είναι ότι κάθε φορά που μιλάω είτε θα με βγάζουν πολύ κινδυνολόγο είτε θα με βγάζουν πολύ καθησυχαστικό. Βέβαια, ικανοποιούμε. Ενώ εσείς θέλετε τη μέσα. Ναι. Συνήθως οι προβλέψεις μου δεν τις ακυρώνει έτσι, η εξέλιξη. Λοιπόν, και μακάρι να συμβεί, γιατί πραγματικά σας ακούω έτσι πολύ καθησυχαστικό. Ήταν κάτι το οποίο το ξέραμε, ότι υπάρχει σχετική προετοιμασία. Σε επίπεδο οικονομίας και κεντρικής κυβέρνησης υπάρχει μια προετοιμασία γι' αυτό. Επομένως δεν θα δούμε, ας πούμε, ακραία σενάρια. Που δεν είναι. Και την άλλη μεριά, αυτοί οι οποίοι λένε, τη δίνεται η εύκολη απάντηση. Άργησε η κυβέρνηση και άργησε η κυβέρνηση. Στο συγκεκριμένο, παρότι ξέρετε, βρίσκω και σημεία κριτικής πάντα. Αλλά για το συγκεκριμένο τι πένα πει άργησε. Δεν έχει αργήσει καθόλου και σε τίποτα. Ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά τώρα όμως τη γενικότερη εικόνα, που εδώ πέρα πρέπει να δώσουμε βάση, μου φαίνεται ότι μας αξίζει να χαμογελάσουμε και λίγο. Γιατί βλέπουμε ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Αναφέρεστε στα σημερινά στοιχεία, έτσι. Στα σημερινά στοιχεία, τα οποία και αυτά σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν προδιαγεγραμμένα από αυτούς που είχαν στα χέρια τους δεδομένα. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν μια πολύ σημαντική αύξηση στο δεύτερο τρίμηνο, που δείχνει ότι η οικονομία μας άντεξε και αντέχει το τσουνάμι της πανδημίας. Μεγάλη σημασία δε έχει ότι και ο τουρισμός μας πήγε πολύ καλά, περίφημα. Πολύ καλά, περίφημα, πολύ καλά. Ναι. Και εδώ πέρα σημειώσουμε κάτι. Ευτυχώς που δεν εισακούστηκαν κάποιες φωνές σε πολύ μεγάλο βαθμό φοβικές, που μιλούσαν για lockdown, που μιλούσαν για περιορισμού στην τουριστική κίνηση, που μιλούσαν για αυστηροποίηση των μέτρων. Αν είχε ακολουθηθεί αυτή η οδός,
σήμερα δεν θα μπορούσαμε να χαμογελάμε. Ναι. Θα είμαστε ακόμα πιο βαθιά στο πρόβλημα. Γι' αυτό πάντοτε πρέπει να σχετικοποιούμε και την αντίληψη που έχουμε για την αντιμετώπιση της πανδημίας, γιατί είναι δεμένα. Δεν είναι ένα πρόβλημα και ένα δεύτερο. Ναι. Είναι και τα δύο μαζί. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί εμείς βλέπουμε τη γενική εικόνα τόση ώρα. Συζητάμε για την οικονομία, για το τι έκανε σωστά η κυβέρνηση, τι έκανε λάθος η κυβέρνηση, τέλος πάντων τα μέτρα που θα ληφθούν. Υπάρχει όμως και κάτι που λέγεται κοινωνία, που λέγεται λογαριασμός ρεύματος, που λέγεται ΔΕΗ. Έχουμε ακούσει ακόμα και από κυβερνητικά στελέχη να παραδέχονται ότι θα έχουμε αυξήσεις. Έχουμε ήδη. Οι αυξήσεις αυτές όμως μπορεί να φτάσουν και το 50%. Προσφάτως ακούσαμε τον κύριο Σκρέκα να λέει. Μεγάλες αυξήσεις δεν προβλέπω. Δηλαδή σε ύψος 50% αυξήσεις των τιμολογίων δεν το βλέπω. Δεν πρόκειται κάτι τέτοιο να συμβεί. Αυξήσεις φυσικά θα υπάρχουν και κοιτάξτε, αν δεν υπάρχουν αυξήσεις, αν δεν απορροφηθούν αυτές οι αυξήσεις των τιμών των διεθνών μέσα στα τιμολόγια, θα κληθούμε τα ελλείμματα της ΔΕΗ να τα πληρώσουμε από τους φόρους μας. Δηλαδή μην νομίζετε ότι αν κάποιος πει δεν γίνεται καμία αύξηση στα τιμολόγια, δεν θα πρέπει να βρεθούν από κάπου αλλού οι πόροι για να πληρωθούν. Ναι. Καταλάβατε, δηλαδή, το δυστυχώς η οικονομία αυτό είναι. Δεν υπάρχουν θαυματουργές λύσεις. Άμα δεν θες να βγάλεις από τη μία τσέπη, βγάλεις από την άλλη. Αλλά πάντοτε κάποια τσέπη αδειάζει. Ναι. Δεν πρέπει να το δούμε όμως και λίγο σφαιρικά το θέμα, να δούμε τι θα κάνουμε με το ενεργειακό κόστος, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα, έτσι. Πολύ σωστά. Και όχι μόνο για το ενεργειακό, συνολικότερα στην Ελλάδα, αλλά αφού το τοποθετείτε για την ενέργεια, είναι αδιαφυσβήτητο ότι χρειαζόμαστε επενδύσεις στην ενέργεια στην Ελλάδα. Ναι. Σε όλους τους δυνατούς όρους. Και κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν μπορούμε να θέλουμε φτηνότερη ενέργεια στην Ελλάδα και να αφήνουμε τα πράγματα έτσι όπως ήταν προ 20 ετίας. Ο κόσμος προχωράει. Όσο εμείς δεν ακολουθούμε με γρήγορο ρυθμό, συγκριτικά θα έχουμε όλο και πιο ακριβή ενέργεια. Ναι. Πράγμα που βέβαια, ας το πούμε έτσι, σκοτώνει, βαραίνει πάρα πολλούς παραγωγικούς τομείς. Η ενέργεια είναι ένα κρισιμότατο αγαθό. Εμείς είμαστε ένα βήμα πιο πίσω, πιστεύετε, σαν Ελλάδα, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεδομένου ότι το πρόβλημα αυτό είναι παγκόσμιο, έτσι. Ξεκινά και λειτουργεί σαν ντόμινο. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε ένα βήμα πιο πίσω. Εμείς ξεκινάμε ένα βήμα πιο πίσω και στον χώρο της ενέργειας. Δηλαδή η καθυστέρησή μας στον χώρο των αναγκαίων επενδύσεων για να έχουμε πραγματικά καθαρή και φτηνή ενέργεια είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Ειδικά εδώ η τελευταία δεκαετία ήταν μια δεκαετία καθυσυχασμού σε αυτόν τον τομέα. Ξέραμε ότι κάποια στιγμή άμα το πρόβλημα δεν το λύνεις, επιδεινώνεται. Αλλά προσέξτε τώρα, είμαστε σε μια φάση που μπορούμε να κάνουμε το άλμα και σε αυτό το τομέα. Μπορεί δηλαδή να πιάσουμε τη διαφορά που μας χωρίζει από τους προπορευόμενους. Με επενδύσεις. Υπάρχουν όλες οι συνθήκες. Αν δεν το κάνουμε, αν ομιγέννητο αυτό δεν γίνει και τώρα, την επόμενη δεκαετία μην παραξενεύει κανέναν το ότι θα έχουμε όχι απλώς την ακριβότερη ενέργεια στη χώρα, πιθανώς να έχουμε ομιγέννητο και λήψεις ενέργειας. Διακοπές ενέργειας. Πολύ σημαντική και αυτή η παράμετρος που βάζετε. Ναι. Επειδή την εικόνα οι πιο πολλοί ακροατές δεν την έχουν, υπάρχουν πάρα πολλές οικονομίες και κοινωνίες που δεν θεωρούν καθόλου αυτονόητο να έχουν συνεχή ροή ενέργειας. Ομιγέννητο βέβαια. Να. Ας πούμε στο Λίβανο, σήμερα έχουν ροή ηλεκτρικού 6 ώρες την ημέρα. Που μάλιστα δεν ξέρει κάποιος και ποιες είναι οι ώρες που τα κλείνει το ρεύμα και πότε θα είναι διαθέσιμο. Φυσικά μιλάμε για συνθήκες πολύ άσχημες. Είναι δύσκολο να φτάσουμε εκεί. Μου το ξεκινήσατε καλά τώρα. Τώρα μου δίνετε ακραία σενάρια. Καλά κάνετε έτσι για να προχωράει και η συζήτηση βεβαίως. Ναι. Δεν πρόκειται να φτάσουμε εκεί πέρα. Έχουμε πολύ χρόνο και ευκαιρίες να ανταπεξέλθουμε. Ήδη το πακέτο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πόροι για την αναδιοργάνωση της οικονομίας μας και για την αύξηση της ανθεκτικότητας τάσης είναι σημαντικότατη. Η παρούσα κυβέρνηση, τουλάχιστον από όσα δηλώνει και πράττει, ψάχνει ανάχωμα. Είναι απολύτως ενημερή των προκλήσεων, δεν κοιμάται δηλαδή τον ύπνο του δικαίου. Από την άλλη μεριά βέβαια υπάρχουν και ζητήματα
που χρειάζονται λύσεις προοπτικές. Ναι. Δηλαδή, όχι για το αύριο. Είναι το πρακτικό το οποίο... κομμάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί, έτσι, οι αυξήσεις, ναι, τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Εκεί ίσως δούμε κάποιες διευκολύνσεις. Είναι αυτά τα μέτρα τα οποία ακούμε. Και είναι βεβαίως και το γενικό κομμάτι, η γενική εικόνα. Γιατί έχουμε στοιχεία, η Ευρώπη οδεύει προς την απαλλαγή από τους λιγνίτες και το πετρέλαιο στην επόμενη 15ετία. Βρισκόμαστε σε μια φάση παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης. Η Ελλάδα θέλει ακόμα δουλειά για να το πετύχει αυτό. Πάρα πολύ δουλειά θέλει, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή πατάει σε ένα εφαλτήριο με ουσία. Δηλαδή, αν μου λέγατε πριν από 10 χρόνια, όπως και έγινε, μπορεί η Ελλάδα να κάνει το άλμα το ενεργειακό. Ναι. Τώρα σας έλεγα όχι, στις υφιστάμενες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες όχι. Mm-hmm. Πράγμα που έγινε, σήμερα το μπορεί. Δηλαδή, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που πολλά πράγματα σου δίνουν βάσιμη αισιοδοξία, mm-hmm, αλλά επουδενή δεν μιλάμε για μια περίοδο που δεν έχει έντονες προκλήσεις. Είναι μια ζώρικη περίοδος, γιατί οι πόρτες είναι ανοιχτές, έχει τεράστια σημασία να προλάβεις να τις ανοίξεις. Ναι, κύριε Βλάδο, θέλω να σας πάω τώρα έτσι, να το γενικεύσουμε ακόμη περισσότερο, να πάμε σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα. Ναι. Υπάρχει περίπτωση, επειδή όλο αυτό είναι μια κρίση που αντιμετωπίζεται διεθνώς, να δούμε και γεωπολιτικά παιχνίδια στην Ευρώπη. Φυσικά. Δηλαδή η Ρωσία να κλείσει τη Στρόφιγγα, να παίζει ουσιαστικά με την Ευρώπη και με τις κυρώσεις που κατά καιρούς τις επιβάλλουν, έτσι. Ναι, λοιπόν, επειδή το τοποθετείτε πολύ ωραία για να το δούμε συνολικά, mm-hmm, αυτή τη στιγμή αγαπητοί μου, εδώ και ένα χρόνο ενάμιση, βιώνουμε μία φάση μετάβασης σε παγκόσμιο επίπεδο. Οδηγούμαστε σε μία νέα παγκοσμιοποίηση. Κλείνει ο κύκλος των προηγούμενων 40 ετών και με αφορμή, με επιτάχυνση των διαδικασιών στην post-COVID εποχή, στη μετα-COVID εποχή, ναι, πολλά πράγματα αλλάζουν. Mm-hmm. Κάθε αλλαγή έχει ένα γεωπολιτικό αποτύπωμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο καινούργιος κόσμος που ξημερώνει θα είναι ένας κόσμος μονάχα γεμάτο πολέμους ή απειλές. Όχι. Αλλά θα είναι σίγουρα ένας κόσμος πιο ρευστός, πιο ευαίσθητος. Mm-hmm. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τι πρέπει να κάνει κάθε ένας, ας το πούμε, παίκτης, είτε χώρα, είτε επιχείρηση, είτε ένωση χωρών. Πρέπει να προσπαθεί να δυναμώνει σε όρους ανθεκτικότητας. Και να προσαρμόζεται. Η τέχνη της προσαρμογής. Ναι. Μπράβο. Τεράστια σημασία έχει ταχύτητα. Έχει ευθυκρισία και έχει ο ρεαλισμός. Το χειρότερο που μπορείς να κάνεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι να κουβαλάς τα κατάλοιπα και τα κατάλοιπα του παρελθόντος, ναι. Και αυτό, αλλά και ψευδεστήσεις. Να και γιατί ο δρόμος, επαφορμή αυτού λέω, mm-hmm, ο δρόμος που έχει χαράξει ο γειτονάς μας ο Ερντογάν, δεν το βλέπω να του βγαίνει και σε πολύ καλό, σε άμεση προοπτική. Ναι. Σε τέτοιες συνθήκες, αν δεν είσαι συνετός, παθαίνεις μεγάλες ζημιές. Mm-hmm. Αυτό, προσέξτε, παρότι είναι ένα νέο πεδίο, κρύβει όμως και πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Δεν είναι μόνο οι απειλές. Ο κόσμος σε 20-30 χρόνια, εκτιμώ και εύχομαι και πιστεύω βάσιμα, θα είναι πολύ καλύτερο σε πολλά επίπεδα. Ήδη τα τελευταία 40 χρόνια... Θα αναγκαστούμε δηλαδή να συνεργαστούμε, να αφήσουμε... Ναι, και η συνεργασία, ναι, και αλλά και η οικονομική ανάπτυξη, τα τελευταία χρόνια, mm-hmm, πριν από αυτή την κρίση, ήταν πολύ αισιόδοξα. Δηλαδή είχε μειωθεί σε τεράστιο βαθμό παγκοσμίως η απόλυτη φτώχεια. Είχε αυξηθεί δραστικά η δυνατότητα των ανθρώπων να μαθαίνουν γράμματα. Mm-hmm. Είχε αυξηθεί πάρα πολύ το επίπεδο, το προσδόκιμο της επιβίωσης. Εγώ πιστεύω ότι η νέα φάση της παγκοσμιοποίησης, παρότι πιο ευαίσθητη και πτυτική, κρύβει πάρα πολλές ευκαιρίες για όλους τους λαούς και όλες τις κοινωνίες. Μάλιστα. Και κυρίως θα ανταποδώσει περισσότερα ωφέλη στους έτοιμους, στους mm-hmm, γρήγορους, στους προσαρμοστικούς και στους ρεαλιστές. Όπως πάντα. Όπως πάντα συμβαίνει, ναι, σε όλα τα πράγματα. Περισσότερο, ναι, και βέβαια, τώρα. Βέβαια.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Βλάδο. Σας ευχαριστώ για αυτή καλά, τη συνομιλία που είχαμε. Συγχαρητήρια για τη νέα σας την εκπομπή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και κρατάω αυτό που είπατε. Έτσι, αυτό τον καθησυχαστικό τόνο που δώσατε. Ναι, καθησυχαστικός με την έννοια ότι όλα δείχνουν να πηγαίνουν καλά, να μην θεωρούμε ότι έρχεται κάτι εξαιρετικό που τρομακτικό, αλλά να ξέρουμε ότι τα δύσκολα είναι μπροστά. Και κυρίως, από ένα σημείο και μετά, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και τα ελλείμματα. Έτσι. Από το 22-23, για μένα εκεί ξεκινάει το μεγάλο ζόρι. Να σας ευχαριστήσω. Θα χρειαστούμε να φύγουμε από τη διασωλήνωση, να φύγουμε από τις μεγάλες ρευστότητες, θα χρειαστεί να αποδείξουμε και να παίξουμε ότι και σε δημοσιονομικό μόνο. Επίπεδο είμαστε ισορροπημένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βλάδο. Σας ευχαριστώ. Καλά, καλή συνέχεια σας εύχομαι. Να είστε καλά. Ο κύριος Χάρης Βλάδος, καθηγητής διεθνών οικονομικών σχέσεων, τον ακούσατε. Ας κρατήσουμε αυτή την αισιόδοξη νότα.